παιδιών αυξηθεί επίση. Είπατε το ποσό και τα εισοδηματικά. Μισό λεπτό, Ανδρέα. Είπατε ότι είστε υπουργός εργασίας 5 μήνες. Ήσασταν πολύ περισσότερο όμως υπουργός ανάπτυξης και επενδύσεων. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής, επειδή είναι των ημερών αυτή η συζήτηση. Υπήρχαν πολυεθνικές εταιρείες επί δικής σας θητείας που εσχροκερδούσαν και έκαναν ό,τι γούσταραν, κύριε Υπουργέ. Και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, οι έλεγχοι έβρισκαν αυτή την πολυεθνική που έπαιρνε το ίδιο προϊόν και το πουλούσε στην Ελλάδα 10 ευρώ και στη Γερμανία 5. Λοιπόν, καταρχάς, επειδή έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό για το θέμα, όχι λίγο, θα λέω ότι δυστυχώς το να μπορέσεις να εντοπίσεις τα κόλπα, που έχουν πάρα πολλά κόλπα, που έχουν οι πολυεθνικές εταιρείες για να αλλάζουν τις τιμές αναχώρα, είναι σχεδόν αδύνατον. Γιατί έχουν διαφορετικά μπραντ αναχώρα, διαφορετικές συσκευασίες αναχώρα, διαφορετική περιεκτικότητα. Το ίδιο προϊόν. Το ίδιο προϊόν. Διαφορετική περιεκτικότητα αναχώρα. Όταν λοιπόν έχουν πας να ζητήσεις... κορονοϊό, όμως και τους Βούλγαρους δεν τους έχουν. Όταν λοιπόν πας λοιπόν να κάνεις τη σύγκριση... Δεν το αναγνωρίζεις ως όταν ίδιο προϊόν. Όταν πας να κάνεις τη σύγκριση, δεν γίνεται να γίνει αυτή η σύγκριση. Κύριε Υπουργέ, εγώ όταν ζητήσαμε από μια εταιρεία η οποία κάνει τη δουλειά αυτή για τις πολυεθνικές εταιρείες να μας παραδώσει τα στοιχεία, αρνήθηκε εγγράφος λέγοντας ότι είναι και τι κάνουμε εμπορική εμείς. Πολιτική. Και είπε ο Πρωθυπουργός, δεν είμαστε μπανανία. Αυτό σημαίνει είπε, λοιπόν. Είπε κάτι άλλο. Αν χρειαστεί, θα τα βάλουμε με αυτούς. Και κάτι άλλο. Και μόνος εγώ πρόσθετα. Πραγματικά. Κύριε Υπουργέ, προσωπική εμπειρία. Στον διάδοχό μου, τον κύριο Σκρέκα, να βρει μια λύση στο θέμα. Δεν αμφιβάλλω ότι κάνουν πάρα πολλά κόλπα. Το αντίθετο, κάνουν πολλά κόλπα. Το θέμα είναι να βρούμε ένα μηχανισμό που να μπορεί να τα εντοπίζει. Κύριε Υπουργέ, μέχρι στιγμή δεν ξέρω κανένα κράτο να καταφέρει. Ίδια συσκευασία στην Ελλάδα προϊόντα. Ίδια. Ίδια. Ακόμα και το λογότυπο δεν το είχαν στα ελληνικά, το είχαν στα αγγλικά. Η τιμή αυξημένη στην Ελλάδα κατά 40-50%. Καλά. Και εκεί θα σου πει η εταιρεία. Φιλικούπολη στην Βουλγαρία. Εκεί μπορεί να σου πει η εταιρεία διάφορα για να σου πει γι' αυτό. Δεν βρίσκει εύκολα. Ξανά έρθουμε στο δικό σας. Πότε είναι δικαιολογημένη η αυξημένη τιμή και πότε όχι. Αν επικαλεστεί, τι εταιρεία θα πέσει πρόστιμο και πότε δεν θα πέσει. Η προσπάθεια ελέγχου, το να ελέγξει πολυεθνικές εταιρείες, είναι παγκόσμια αγορά, δεν είναι ελληνική αγορά. Όταν μιλάς για μια εταιρεία πολυεθνική, μιλάμε εταιρεία που πουλάει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Άρα δεν υπάρχει, σωτηρία. Και δεν υπάρχει σωτηρία. Εγώ δεν είπα δεν υπάρχει λύση. Είπα ευχήθηκα και όλα. Εσείς λέτε δεν υπάρχει. Να ξαναγυρίσουμε στα δικά σας. Εσείς λέτε όχι, σε αυτό ομολογώ ότι δεν μπορούσα να βρω ποια είναι η λύση του γρίφου. Βρήκα άλλες λύσεις. Να πω δύο πράγματα που με αφορούν. Γιατί πενάρισα ψηλά. Το πρώτο φαίνεται λίγο αστείο, αλλά για μένα είναι πολύ τιμητικό. Ότι το παιδικό οικόνομη την περσμένη εβδομάδα έδωσε στην Ελλάδα 2 χρυσά μετάλλια. Το ένα χρυσό μετάλλιο. Το πήρατε εσείς. Δεν λέει το όνομά μου, αλλά για μένα είναι. Λέει ότι είμαστε Κορέα, η χώρα. Μετάλλια χρυσά. Ακούστε τι λέει. Το οικόνομη μεγαλύτερο οικονομικό περιοδικό του πλανήτη. Ότι η Ελλάδα για το έτος 2022 είναι η χώρα που πήρε τα πιο εφάνταστα και αποτελεσματικά μέτρα για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό στα τρόφιμα. Μάλιστα. Αυτό είναι το περίφημο καλάθι που εδώ με βρίζατε. Αλλά ο οικόνομη μας έδωσε χρυσό μετάλλιο. Δεν σας βρίζαμε. Λέγαμε και το.